σε πρώτο το κίνημά μας αυτήν την εβδομάδα, ξεκινώντας με τη Δευτέρα, όπου πλήθος συναγωνιστών μας παρευρέθησαν το πρωί στις 7 η ώρα στη ΔΕΗ, στα γραφεία, εκεί που εκδίδουμε τις εντολές για τη διακοπή ρεύματος. Εκεί συμμετείχαν ενεργά με άλλες συλλογικότητες. Την Τρίτη έγινε η συνέλευσή μας στην Καλλιθέα και την Τετάρτη, σαν κίνημα όλοι μαζί, πήγαμε να παραλάβουμε τις μηνύσεις για παρακόλληση κοινωνιών που έκανε σε μέλη του κινήματός μας η εταιρεία Αττική Οδός από τα κεντρικά της τροχιάς στην Παιανία. Πρέπει να γνωρίζουν ότι όταν κάνουν μήνυση σε κάποιους από εμάς, κάνουν μήνυση σε όλο το κίνημα και μαζικά θα απαντάμε. Εν συνεχεία, έγινε άνοιγμα διοδίων της Αττικής Οδού στο αεροδρόμιο. Την Πέμπτη έγινε η καθιερωμένη συνέλευσή μας στα Πατήσια και την Παρασκευή το κίνημά μας συμμετείχε στη συγκέντρωση και στην πορεία που έγινε από την πλατεία Κλαθμόνος μέχρι το Σύνταγμα και συνδυάστηκε με μια δράση που κάναμε στο μετρό του Μοναστηρακίου, κλείνοντας μάλλον τα γκισέ και αφήνοντας τον κόσμο να περνάει ελεύθερα. Το Σάββατο έγινε η συνέλευσή μας στο Δαφνί και παράλληλα συμμετείχε το κίνημά μας ενεργά στη λαϊκή συνέλευση που έγινε στη Λιούπολη. Τώρα θα σας ενημερώσουμε για τις δράσεις που θα γίνουν αυτή την εβδομάδα. Την Τρίτη θα γίνει καθιερωμένη συνέλευση στο Δαφνί, θα γίνει η συνέλευση στα Πατήσια. Την Παρασκευή θα γίνει τριπλή δράση, ΔΕΗ, Λαϊκή και Μετρό στο Εγάλεο. Και το Σάββατο θα πραγματοποιηθεί η συνέλευση στο Εγάλεο. Οι ακριβείς τοποθεσίες και οι ώρες θα αναρτηθούν από το blog μας ohidiodia.gr. Να σας ενημερώσουμε ότι εκτός από τις καθιερωμένες δράσεις αυτή την εβδομάδα, ενδεχομένως, μπορεί να υπάρξουν πολλές έκτακτες δράσεις για να συμπαρασταθούμε στους συμπολίτες μας, στους οποίους έχει γίνει διακοπή ηλεκτροδότησης. Έχει παρατηρηθεί τον τελευταίο καιρό ότι πολλοί συμπολίτες μας, λόγω των βάρβαρων συνθήκων μέσα στις οποίες ζούμε, να ζητούν βοήθεια από το κίνημα Δεν Πληρώνω και να απευθύνονται προς αυτό, διότι ζητούν συμπαράσταση και αλληλεγγύη, κάτι που δεν μπορούν να βρούνε σε κόμματα και άλλα.